Η εκδίκηση του Πούτιν θα είναι τρομακτική. Αυτά τονίζει ο Γερμανός αναλυτής Τζούλιαν Ρόμπκε της γνωστής εφημερίδας Bild. Και αναφέρεται σε βάναυσες ενέργειες εκδίκησης ρωσικού στρατού στο Κούρσκ. Έτσι ακριβώς. Λέγεται υπάρχει υλικό, βίντεο και άλλα από όλα αυτά. Και επισφραγίζεται πρακτικώς, ως φαίνεται, αυτό που ο Βλάντιμιρ Πούτιν περιέγραψε κοινικά σαν μια άξια απάντηση στην τρομακτική εφνιδιαστική προέλαση της Ουκρανίας. Μια εικόνα εδώ βλέπετε. Επίσης, ως φαίνεται, αληθεύει και αυτό, Ουκρανοί ακτιβιστές, δυτικοί ανταποκριτές αναφέρονται σε μια ομάδα επίθεσης βόμβων στο ουκρανικό Σούμι μετά το Κιούσκ. Ονομαστικό στα τοπονύμια τα χωριά τα ανέφερα χθες. Άλλα 4-5 ακόμη έπεσαν στα χέρια Ουκρανών. Ένα μόνο χωριό έχει ανακαταληφθεί από τους Ρώσους που φυλασσόταν ελαφρά. Όμως τι θέλει το βαρύ εξοπλισμό, θα το ξαναπώ, από το Καλίνιγκραντ η Ρωσία. Τον μεταφέρει εκεί. Στρατολογούνται και από το παγωμένο Μιούρμανσκ και το Γκρόζνι. Έχουν συναχθεί περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η επιχείρηση ήδη ξεκίνησε. Η δημοσιογράφος Λατίνινα τονίζει ότι απέφυγε πράγματι το Κρεμλίνο να μην πέσει πάνω στα δυτικά όπλα, να επικεντρωθεί στον Ντομπάς και να έχει στο Κιούρσκ ελαφρότερες δυνάμεις. Υλικοτεχνικά όμως πώς θα επιβιώσουν στην περιοχή εκεί οι Ουκρανοί, σε απόσταση 130 χιλιόμετρων. Αναμένεται μάχη άνευ προηγουμένου. Οι Ρώσοι περιμένουν να αποχωρήσει και ο τελευταίος άμαχος. Και μην ξεχνάμε, έχει τόσες εισόδους το Κούρσκ, αλλά έξοδο μία. Σαν μπάγκα του Guardian. Ότι οι Ρώσοι δεν περίμεναν αντεπίθεση από Ουκρανούς, καταλαμβάνοντας τμήμα ρωσικό εδάφος, κάτι που έχει να συμβεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πράγματι μετακινούνταν γιατροί μάχης προς την περιοχή Σούμι, την Ουκρανική, τη συνορεύουσα. Θα έπρεπε αυτό να το έχει αντιληφθεί το Κρεμλίνο, τονίζει. 2 ημέρες πριν είχαμε ήδη εξοπλιστεί. Φτάσαμε Δευτέρα περασμένης εβδομάδας, τονίζει ένας γιατρός τους. Το επόμενο πρωί ξεκίνησε η επίθεσή μας. Ούτως ή άλλως, το κέντρο βάρους έχει μετακινηθεί. Εφνιδιασμός εγένετο. Χτύπημα σε έναν άξονα αντιπερισπασμού. Άνοιξε ένα νέο μέτωπο, μακριά από την κυρία Μάχη στο ανατολικό μέτωπο, που η Ρωσία ακαταπάστος προελάμβνει και ανελέητα στο Ποκρόβσκ. Βλέπετε, ξαναβλέπετε τα πλάνα ενός στρατιωτικού, του Σίρσκι. Και το φθινόπωρο του 22 κατήφθηνε επιτυχημένη αντεπίθεση αστραπή στην επαρχία Χαρκόβου, χρησιμοποιώντας μη επανδρομένα αεροσκάφη και δορυφορικές εικόνες για αναγνώριση. Το στυλ του Σίσκι είναι να χαρτογραφεί προσεκτικά το έδαφος και τις θέσεις που βρίσκονται μπροστά του. Η Ουκρανία είχε αποτύχει επανειλημμένα στις προσπάθειές της να παραβιάσει τις οχυρωμένες γραμμές Ρωσίας μεταξύ Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 23. Εντόπισε λοιπόν ότι οι άμυνες του Κιούρσκ ήταν ελάχιστες πίσω από ένα σύνορο που απλώς υπάρχουν χωράφια με διπλά σειρματοπλέγματα. Ράιμπαρ, η μη ανεξάρτητος από το Κρεμλίνο blogger, στρατιωτικός blogger, μας τονίζει. Ενώ το 1/3 από αυτά τα τεθωρακισμένα που τα βλέπουμε και αναποδογυρισμένα και καταστραμμένα, τα υπόλοιπα το παρακάμπτουν, μπαίνοντας σε κοντινούς οικισμούς και οργανώνοντας ενέδρες. Δυτικά τεθωρακισμένα στο επίκεντρο της επιχείρησης. Στράικερ αμερικανικά, γερμανικά, μέρντα. Ανωτάτη ταχύτητα 60 μίλια την ώρα και 40 μίλια την ώρα αντίστοιχα. Επίσης το είπα και προχθές. Challenger 2 της Βρετανίας. 13 από αυτά
Υπάρχουν ενδείξεις για αμερικανικό όχημα πυροβολικού HIMARS. Stomp Shadow φαίνεται να μην χρησιμοποιήθηκαν διότι είναι μεγάλο από ελληνικούς να χρησιμοποιηθούν εντός Ρωσίας. Μην ξεχνάμε, να λεχθεί και αυτό. 200.000 Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει το Κούρσκ. Είδατε, και ανάπηροι και άλλοι τους βοηθούν και φεύγουν. Ο Σίρσκι, το πρόσωπο των ημερών, γεννήθηκε στη Σοβιετική Ρωσία το 1985. Σπούδασε στην Ακαδημία του Κόκκινου Στρατού. Όταν έπαυσε η Σοβιετική Ένωση, παρέμεινε στην Ουκρανία, σπουδάζοντας στη στρατιωτική σχολή άμυνας Κιέβου. Είναι ο κύριος που είδατε. Κάποιοι λένε η Ρωσία ήδη έχει χάσει. Άλλοι λένε ότι οι Ουκρανοί τώρα είναι χειρότερα. Από σχόλια επαϊόντων και μη σε social media ειδικών και όχι πλατφορμών. Він до неї промовляв, «Косуко, Сеню, я тобі на твій літі, лиш одній».